Καλησπέρα σας. Σήμερα θα σας γυρίσω στις Κυριακές των παιδικών μας χρόνων. Τότε που η μαμά μαγείρευε και εμείς ήμασταν χαρούμενοι μόνο με τη σκέψη ότι κάτι καλό μαγειρεύεται στην κουζίνα. Θυμάστε που περιμέναμε με ανυπομονησία το ψητό από το φούρνο ή το κοκκινιστό από την κατσαρόλα, όπως επίσης και όλες τις άλλες λιχουδιές που ετοίμαζε, τα κέικ, τα γλυκάκια, όλα αυτά ήταν ένας τρόπος για να πάρουμε φόρα για τη βδομάδα που μας έρχεται. Έτσι και εγώ σήμερα θα σας δώσω μια καλή φόρα για τη βδομάδα που μόλις ξεκίνησε, φτιάχνοντας τα πάντα σχεδόν. Θα ξεκινήσουμε φτιάχνοντας ζυμαρικά, ωραία, με κεφτεδάκια γαλοπούλας που θα τα ανακατέψουμε όλα μαζί. Στο τέλος θα ρίξουμε τυράκι, κοκκινιστό και θα είναι πολύ μαμαδίστικο και νόστιμο φαγητό. Θα φτιάξουμε ένα ψωμάκι. Αφράτο, μοσχομυριστό, θα βγει από το φούρνο ζεστό. Θα το φτιάξουμε με καλαμπόκι, καλαμποκάλευρο. Θα βάλουμε μέσα και τυράκι. Θα είναι από τα πιο γευστικά ψωμιά που έχετε δοκιμάσει. Σίγουρα σας το υπόσχομαι. Και για το τέλος, μπισκοτάκι. Αλλά όχι οτιδήποτε μπισκότα. Μπισκότα με γέμιση καραμέλας. Αφράτα θα λιώνει στο στόμα. Είναι πραγματικά μία απίστευτη λιχουδιά. Θα ξεκινήσουμε πρώτα με τα ζυμαρικά μας. Οπότε πάμε να δούμε την καρτούλα. Για τα ζυμαρικά με κεφτεδάκια γαλοπούλας. Για τα κεφτεδάκια. 700 γραμμάρια κιμά γαλοπούλας. 4 φέτες ψωμί του τόστ. Ελαιόλαδο. Μία σκελίδα σκόρδο, μισή κουταλιά του γλυκού πάπρικα, ένα ζωμό κότας, μισή κουταλιά του γλυκού κύμνο και μαϊντανό. Για τη σάλτσα, ένα κρεμμύδι, μία σκελίδα σκόρδο, τυρί τριμμένο, μία κουταλιά της σούπας πελτέ ντομάτας, 2 κονσέρβες ντομάτα κονκασέ, 1 πρέζα μπούκοβο, ελαιόλαδο, 150 ml κόκκινο κρασί, 1 κύβο ζωμό κοτόπουλο, βασιλικό, πιπέρι και μισό κιλό μακαρόνια. Λοιπόν, σας έχω πει πάρα πολλές φορές ότι άμα θα βάλουμε κρεμμύδι σε ένα κιμά πρέπει οπωσδήποτε να το σοτάρουμε. Άμα δεν το σοτάρουμε, δεν το βάζουμε στο κιμά. Οπότε σήμερα, επειδή δεν θα σοτάρω κρεμμύδι για να γλιτώσω χρόνο, δεν θα βάλω καν κρεμμύδι μέσα στο κιμά. Πιστέψτε με, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα συνεχίσουμε τα υπόλοιπα μας υλικά. Χρειαζόμαστε ένα μπλεντεράκι. Και πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα με το ψωμί μας. Έχω 1, 2, 3, 4 φέτες ψωμί του τόστ. Θα πάρω και θα τις χτυπήσω το μούλτι, γιατί οπωσδήποτε μα οπωσδήποτε όταν κάνουμε κιμά κοτόπουλο ή γαλοπούλα, πρέπει να βάζουμε αρκετό ψωμάκι. Σας το έχω πει και άλλες φορές. Άμα δεν βάλουμε ψωμάκι, αφυδατώνεται πάρα πολύ ο κιμάς, γιατί έχει πολύ υγρασία μέσα. Ουσιαστικά στεγνώνει από γεύση το ίδιο το κρέας. Λοιπόν, θα χτυπήσω στο μούλι το ψωμί. Άμα δεν έχετε ψωμάκι του τόστ, μπορείτε να βάλετε κανονικό ψωμάκι, φρέσκο, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Νομίζω ότι αυτό το μπολ είναι μικρό, οπότε θα πάρω ένα μεγαλύτερο. Για να χωρέσει όλα τα κεφτεδάκια μου. Θα ρίξω μέσα το ψωμάκι. Τώρα, θα ρίξω όλα τα υπόλοιπα υλικά που χρειάζομαι για το κιμά. Το κύμινο, την πάπρικα, μία σκελίδα σκόρδο, έναν ζωμό κοτόπουλο και ελαιόλαδο αρκετό για να μπορέσω να χτυπήσω όλα αυτά τα υλικά. Μην λυπηθείτε το ελαιόλαδο, θα βάλετε τουλάχιστον 70-80 γραμμάρια. Γιατί είναι τελείως άλυπο το κρέας μας, δεν έχει λίπος, δεν έχει λιπαρά η γαλοπούλα. Οπότε χρειάζεται να προσθέσουμε λίγα λιπαρά εμείς. Αλλά θα προσθέσουμε καλά λιπαρά. Τώρα, θα κλείσω το μούλτι και θα χτυπήσω. Λοιπόν, βάλαμε μία σκελίδα σκόρδο στο φαγητό μας. Δεν είναι πολύ. Μπορείτε να βάλετε και δύο σκελίδες άμα θέλετε. Ανακατεύω όλα τα υλικά. Όπως είδατε, αλατάκι δεν έχω βάλει γιατί έβαλα το ζωμό. Και επειδή ο κιμάς μου θέλω να φαίνεται νόστιμος, γιατί είναι νόστιμος, αλλά θέλω να φαίνεται και νόστιμος, αυτό που θα κάνω είναι να ψιλοκόψω και λίγο μαϊντανό.
Τώρα από εκεί και πέρα, ό,τι άλλα μυρωδικά θέλετε να βάλετε, τα αφήνω πάνω σας. Μπορείτε να βάλετε μέσα θυμαράκι, εστραγόν, δυόσμο, ό,τι μυρωδικά σας αρέσει γενικά βάζετε στο φαγητό. Σίγουρα θα νοστιμήσουν το φαγητό σας. Θα ρίξω και το μαϊντανό. Οπότε, ξαναφοράω γάντια. Και ανακατεύω και το μαϊντανό. Θα ανακατέψουμε αρκετά, γιατί έχουμε βάλει το ψωμί και το ψωμί θέλουμε να γίνει, να ομογενοποιηθεί μαζί με όλο το υπόλοιπο το μείγμα, να πάει και το λαδάκι παντού και να γίνει ο κοιμός μας τέλειος. Λοιπόν, και αρχίζουμε να πλάθουμε τα κεφτεδάκια μας. Δεν θέλουμε πολύ μεγάλα, θα θέλουμε μία μπουκιά. Τόσο. Λοιπόν, και το τελευταίο μας είναι έτοιμο τώρα. Βλέπετε ότι έχουμε αρκετή ποσότητα από κεφτεδάκια. Σε καμία περίπτωση δεν τα βάζουμε όλα μαζί να τα ψήσουμε. Θέλω να τα κάνετε σε δύο χρόνους, γιατί είναι πάρα πολλά. Θα βάλουμε τα μισά, θα τα δώσουμε χρώμα, θα βγάλουμε τα μισά και θα βάλουμε τα άλλα μισά να τα δώσουμε χρώμα. Οπότε θα κάνετε αυτή τη διαδικασία, είναι το πιο βασικό σημείο που πρέπει να προσέξουμε για να γίνουν ωραία από έξω, να πάρουν ωραία κρούστα. Και όταν πάρουν ωραία κρούστα από έξω, πιστέψτε με ότι το φαγητό μας θα γίνει πολύ πολύ πιο νόστιμο. Έχει κάψει καλά το τηγάνι μου, πρέπει να κάψει καλά το τηγάνι. Θα ρίξω λίγο λαδάκι. Και θα πετάξω στα μισά μέσα. Υπομονή. Το καλό φαγητό θέλει υπομονή. Κοιτάξτε τι ωραίο χρωματάκι παίρνουν. Αυτό εδώ δεν μπορούμε να το πετύχουμε κανονικά άμα τα ρίξουμε όλα μαζί, ούτε μπορούμε να το πετύχουμε άμα δεν καίει το τηγάνι μας. Κοιτάξτε. Τα πρώτα κεφτεδάκια μας είναι έτοιμα. Βλέπετε πόσο ωραίο κρέας που είναι ο κοιμάς γαλοπούλας. Ρίξαμε λάδι στο τηγάνι και δεν το έχει απορροφήσει. Ίσα-ίσα πήρε ωραίο χρώμα και το λάδι έχει μείνει. Οπότε για τα επόμενα δεν χρειάζεται καν να προσθέσω λάδι. Θα ρίξω το κεφτεδάκι μου κατευθείαν μέσα. Και όσο ψήνονται τα υπόλοιπα κεφτεδάκια μου, θα ψιλοκόψω το κρεμμύδι μου. Το κρεμμύδι βέβαια το χρειαζόμαστε για τη σάλτσα. Ελπίζω να το καταλαβαίνετε. Θα βγάλω και αυτά τα κεφτεδάκια. Όλο αυτό το ωραίο χρώμα που έχουν πάρει τα κεφτεδάκια μου απ' έξω μεταφράζεται σε γεύση. Γιατί όλη αυτή η γεύση θα πάει μετά στη σάλτσα μου και θα βγει το φαγητό μου πολύ πιο νόστιμο. Βλέπετε, λαδάκι δεν έχω βάλει. Ακόμα το ίδιο λαδάκι που έχω από την αρχή. Θα προσθέσω μέσα το κρεμμύδι. Χρειάζεται να βάλουμε λίγο λαδάκι. Βλέπετε πώς θα απορρόφησε τελείως το κρεμμύδι. Οπότε θα βάλω μία σταγιά, δύο κουταγιές σούπας. Να βοηθήσω να σουταριστεί το κρεμμύδι και να σταματήσω να κλαίω. Λοιπόν, σουτάραμε καλά το κρεμμυδάκι μας. Οπότε θα ρίξουμε μέσα το μπελτέ ντομάτα. Σας το έχω πει πολλές φορές. Το μπελτέ πρέπει να το σουτάρουμε σε όλες τις συνταγές μας. Και μόλις ρίξω το μπελτέ, θα ρίξω και το σκόρδο. Δεν χρειάζεται να το ψιλοκόψετε, θα βράσει πάρα πολύ ώρα μαζί με τη σάλτσα, θα βράσει μισή ώρα, οπότε το σκόρδο μας θα λιώσει, ούτε καν θα φαίνεται. Το ρίχνουμε και αυτό μέσα. Σβήνουμε με κρασάκι. Και μόλις ανακατέψετε θα δείτε πώς θα δέσει κατευθείαν το κρασί. Μόνο και μόνο από τον μπελτέ που έχουμε βάλει μέσα. Κοιτάξτε εδώ. Έπαιξε η σάλτσα. Άμα πάρουμε και ρίξουμε τον μπελτέ στο τέλος, να φτιάχνουμε το φαγητό μετά και απλά ανακατέψουμε, δεν θα έχουμε κάνει τίποτα. Θα είναι σαν να μην τον έχουμε βάλει. Και βέβαια ένα καλό κοκκινιστό κρίνεται από αυτές τις μικρές λεπτομέρειες. Θα περιμένουμε λίγο ακόμα να ξαφνιστεί, λίγο να γλασάρει. Βλέπετε πώς έπαιξε. Δεν είναι απίθανο.
Λοιπόν, προσθέτουμε μέσα την ντομάτα. Ένα ζωμό κοτόπουλο θα βάλω. Εσείς, άμα δεν θέλετε, μπορείτε να βάλετε άλλο το πίπερο. Και μπούκοβο. Γιατί θέλω να γίνει καυτερή η σάλτσα μου. Εντάξει. Μην το λυπηθείτε. Βέβαια, άμα είναι τη συνταγή να τη βγάλετε σε παιδάκια, δεν θα βάλετε καθόλου καυτερό πιπέρι. Τώρα. Βάζουμε μέσα τα κεφτεδάκια. Θα απλώνουμε καλά να μπουν μέσα στη σάλτσα τα κεφτεδάκια, να βράσουν μαζί με τη σάλτσα. Λοιπόν, καπακώνουμε. Χαμηλώνουμε τη φωτιά μας πάρα πολύ και σιγοβράζουμε για μισή ωρίτσα. Άμα δείτε ότι εξατμιστούν τελείως τα ζουμιά από τη σάλτσα μας, θα προσθέσουμε λίγο ακόμα νεράκι. Οπότε έχετε το νου σας κάθε 10 λεπτά και απλά να ανοίγετε και να βλέπετε σε τι κατάσταση βρίσκεται. Άμα η κατσαρόλα σας δεν κλείνει καλά, το καπάκι, είναι σίγουρο πως θα χρειαστεί νερό. Άμα κλείνει καλά, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα χρειαστεί καθόλου νεράκι. Οπότε σε μισή ωρίτσα θα τελειώσουμε τα ζυμαρικά μας. Ο κεφτές στη Μέση Ανατολή, τη Νότια Ασία και την Τουρκία εμφανίζεται με τη λέξη κοφτά και σηματοδοτεί μια σειρά από παρασκευές με βάση τον αρνίσιο κυμά που πλάθεται μαζί με μπαχαρικά, κρεμμύδι και σκόρδο και ψήνεται στα κάρβουνα ή στον φούρνο. Λοιπόν, στα 20 περίπου λεπτάκια έριξα και τα ζυμαρικά μέσα για να γίνουν στον ίδιο χρόνο πάνω κάτω μαζί με τη σάλτσα μου. Οπότε, θέλω να δείτε σε τι κατάσταση βρίσκονται τα κεφτεδάκια μας. Κοιτάξτε εδώ. Η σάλτσα είναι όπως πρέπει να είναι. Δεν θα προσθέσω καθόλου νεράκι. Αυτό που θα κάνω είναι να βγάλω όλα τα κεφτεδάκια έξω. Λοιπόν, αφήνω λίγο στην άκρη και θα σουρώσω τα ζυμαρικά μου. Εγώ έχω βάλει σπαγκέτι, μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε άλλο από ζυμαρικό. Γρήγορα θα μεταφέρω την κατσαρόλα, θα τα αφήσω να στραγγίζει. Βλέπετε, ήδη μάζεψα αρκετό νεράκι κάτω, σε περίπτωση που χρειαστεί η σάλτσα μου έξτρα νεράκι και θα ρίξω όλα τα ζυμαρικά στη σάλτσα μου. Τώρα γίνεται το πανηγύρι που λέμε, γιατί τώρα έτσι όπως είναι καυτά τα ζυμαρικά μας, θα τραβήξουν τη σάλτσα, θα γίνουν τέλεια, δεν θα είναι άνοστα, δεν θα είναι σκέτα ζυμαρικά. Θα πάρουν τη σάλτσα που έχει βράσει μαζί με τα κεφτεδάκια, γεμάτη πλούσια γεύση. Θέλω να δείτε εδώ πέρα τι έχουμε κάνει. Ρίξαμε τα ζυμαρικά και επειδή είναι ακόμα καυτά και αυτό που σας είπα είναι ρουφάει από τη σάλτσα, έχει στεγνώσει λίγο το φαγητό μας. Αυτό που θέλω να κάνετε είναι να πάρετε μια κουτάλα. Μικρή, δεν χρειάζεται πολύ. Και να ρίξετε λίγο νεράκι από αυτό που βράσαμε τα ζυμαρικά μας. Και να ανακατέψετε. Θέλουμε να κάνουμε ζουμάκι στη σάλτσα. Γιατί όσο περνάει η ώρα, τόσο περισσότερο θα τραβάνε τα ζυμαρικά. Οπότε, άμα τώρα είναι στεγνά, σε λίγη ώρα θα στεγνώσουν ακόμα περισσότερο. Να βγάλω τα ζυμαρικά από τη φωτιά. Και έχω λίγο βασιλικό. Όπως βλέπετε, δεν θα το λυπηθώ, θα βάλω αρκετά φυλλαράκια. Χόντρο κομμένα. Δεν θα ψιλοκόβετε ποτέ με ποτέ το βασιλικό και ποτέ δεν θα το περνάτε δύο φορές το βασιλικό. Γιατί λιώνει ο βασιλικός μετά, φεύγουν όλα τα έλαια που έχει και φεύγουν τα αρώματά του. Λοιπόν, θα βάλω μέσα και το βασιλικό. Θα ανακατέψω. Και πάμε τώρα να τα βάλουμε στην πιατέλα μας. Γιατί κάναμε το φαγητό μας, αλλά πρέπει να το σερβίρουμε. Βέβαια και έτσι να το βγάλετε, κατευθείαν με το κατσαρολάκι απάνω στους κεφτές είναι πολύ ωραίο. Αλλά πολύ πιο ωραίο να το βάλουμε σε μία πιατέλα. Και θα ρίξω όλους τους κεφτέδες τώρα από πάνω. Κοιτάξτε εδώ ένα φαγητό.
Δεν κρύψαμε καθόλου τις κεφτέδες μας. Οι κεφτέδες μας υπάρχουν, γιατί δεν τους βάλαμε μαζί μέσα στη σάλτσα. Υπάρχουν από πάνω. Από κάτω είναι τα ζυμαρικά μας που βλέπετε πόσο νόστιμα είναι και πόσο νόστιμα φαίνονται. Λίγο βασιλικό από πάνω είστε για το χρώμα. Και βέβαια θα τρίψουμε και λίγο τυράκι από πάνω. Εδώ θα πάει για το αφεντικό. Πω πω πω. Ποιος μπορεί να αντισταθεί σε αυτό το φαγητό, πείτε μου. Και λίγο πιπεράκι, φρέσκο. Και μην ξεχνάτε, είμαστε στην Ελλάδα. Έχουμε το καλύτερο ελαιόλαδο. Οπότε πάντα μα πάντα, δεν χρειάζεται πολύ. Δυο κουταλιές από πάνω φτάνουν για να δώσουν αυτή τη γεύση που θέλουμε από το ελαιόλαδο. Ορίστε, κυρίες και κύριοι. Ζυμαρικά με κεφτεδάκια γαλοπούλας και κόκκινη σάλτσα. Ρίχνουμε στο μούλτι κύμινο, πάπρικα, σκόρδο, ζωμό, λάδι και ομογενοποιούμε. Σε ένα μπολ βάζουμε τον κυμά μαζί με τα ψίχουλα ψωμιού. Προσθέτουμε το μείγμα των μπαχαρικών και ζυμώνουμε. Ρίχνουμε μαϊντανό και πλάθουμε σε μικρά κεφτεδάκια. Σοταρούμε λίγα-λίγα τα κεφτεδάκια και στη συνέχεια το κρεμμύδι. Προσθέτουμε πελτέ, το σκόρδο και σβήνουμε με κρασί. Ρίχνουμε την ντομάτα, έναν κύβο, μπούκοβο και τελευταία τα κεφτεδάκια. Ανακατεύουμε και κλείνουμε το καπάκι. Σιγοβράζουμε για 30 λεπτά. Βράζουμε τα ζυμαρικά σε μπόλικο αλατισμένο νερό. Αφαιρούμε τα κεφτεδάκια από τη σάλτσα και ενώνουμε με τα μακαρόνια. Προσθέτουμε λίγο από το νερό που έχουμε βράσει τα ζυμαρικά και ρίχνουμε φρέσκο βασιλικό. Σε μια πιατέλα βάζουμε τα μακαρόνια, από πάνω τους κεφτέδες, τυρί, πιπέρι και ελαιόλαδο. Λοιπόν, και τώρα ήρθε η μαγική στιγμή της δοκιμής. Είμαι σίγουρος ότι όλοι ζηλεύετε. Δεν πειράζει. Να ζηλεύετε. Να πάτε να αγοράσετε λίγο κυμά και να φτιάξετε τη συγκεκριμένη συνταγή. Άμα αυτό δεν είναι μαδίστικο φαγητό, τότε ποιο είναι. Οι συνταγές για ψωμί είναι από τις αγαπημένες μου, γιατί δεν μας περιορίζουν καθόλου. Μπορούμε ό,τι μας περισσεύει στο ψυγείο να το κάνουμε ψωμάκι. Με κολοκύθια, με μελιτζάνα. Σήμερα θα σας δείξω πώς να φτιάξετε ένα αφράτο, πεντανόστιμο και μοναδικό καλαμποκόψωμο. Θα βάλω μέσα και λίγο φέτα για να το κάνω έτσι πιο ιδιαίτερο, πιο ελληνικό. Σας παρακαλώ πολύ, γράψτε τα υλικά. Είναι μια πολύ καλή συνταγή, από τις καλύτερες συνταγές και μπορείτε να την ετοιμάσετε ακόμα και σήμερα. Για το καλαμποκόψωμο. 120 γραμμάρια καλαμποκάλευρο, 140 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 150 γραμμάρια καλαμπόκι, 250 ml ξινόγαλο, 60 γραμμάρια βούτυρο, 2 κουταλιές του γλυκού baking powder, μισή κουταλιά του γλυκού σόδα, 1 αυγό, 2 κουταλιές σούπας μέλι και 100 γραμμάρια φέτα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα ξεκινάμε από εδώ. Έχουμε προθερμάνει το φρούνο μας τέρμα στους 230 βαθμούς, 220-230, θα βάλετε τέρμα. Όχι στο γκριλ, στον αέρα. Θέλουμε να κάψει καλά ο φούρνος, γιατί θέλουμε να ψηθεί όσο λιγότερη ώρα γίνεται το ψωμί μας στο φούρνο για να γίνει πάρα πολύ αφράτο. Δεύτερο βήμα. Έχουμε ξεχωρίσει όλα τα υλικά μεταξύ τους. Θα βάλω όλα τα υγρά και όλα τα στερεά μαζί. Βάλω και αυτά εδώ. Και μου μένει καλαμπόκι, φέτα και βούτυρο. Το βούτυρο θα το μοιράσω. Θα ρίξω μία κουταλιά της σούπας στο ταψάκι μου και το υπόλοιπο θα το βάλω σε ένα τηγανάκι. Έχω ένα ταψάκι 20 που έχω βάλει το βούτυρο μου μέσα και αυτό το βάζω στο φούρνο. Και όση ώρα
χρειαστεί το βούτυρο για να λιώσει και να πάρει ωραίο χρώμα, γιατί θέλω να καεί ουσιαστικά το βούτυρο μέσα στο φούρνο για να πάρει ιδιαίτερη γεύση το καλαμποκό ψωμό μου, τόση ώρα θα χρειαστώ για να φτιάξω και τη ζύμη για το ψωμάκι μου. Παίρνω το υπόλοιπο βούτυρο και το λιώνω σε ένα τηγανάκι. Και ρίχνω μέσα το καλαμπόκι για να το καραμελώσω. Το καλαμπόκι σε αυτή τη συνταγή είναι κάτι προαιρετικό έξτρα, αλλά πιστέψτε με, αξίζει να το βάλετε. Μας δίνει αυτό που θέλουμε στο ψωμί, το κάτι ξεχωριστό. Και πάμε τώρα να ανακατέψουμε όλα τα υγρά μας. Θέλουμε ένα σύρμα και ένα μπολ, ούτε καν μίξερ. Θα ρίξω μέσα το ξινόγαλο. Το αυγό και το μέλι. Άμα το κάνετε χωρίς μέλι, βγαίνει λίγο πικρό το ψωμί με καλαμπόκι. Το καλαμποκάλευρο, καθώς ψήνεται, πικρίζει. Οπότε χρειαζόμαστε ή ζάχαρη ή μέλι στη συνταγή μας. Λοιπόν, ανακατεύουμε ξινόγαλο, αυγό και μέλι. Τώρα, στο άλλο μπολ βάζουμε όλα τα στερεά μας. Το αλεύρι μαζί με το καλαμποκάλευρο, το μπέικιν και τη σόδα. Και ανακατεύουμε και αυτά μεταξύ τους. Δες το καλαμπόκι τι ωραίο που γίνεται. Βλέπετε, θέλω να γίνει τραγανό. Γιατί θα μείνει τραγανό μέσα στο ψωμί και όταν το τρώμε θα είναι σαν, σαν να έχουμε μέσα ξηρούς καρπούς. Το καλαμπόκι μου είναι έτοιμο, θα το ρίξω μέσα στα υλικά μου. Κλείσω το μάτι. Δεν χρειάζομαι καν μαρίς, με ένα κουτάλι γίνεται μια χαρά η δουλειά μου, οπότε θα ρίξω όλα τα στερεά μέσα και θα σπάσω τη φέτα σε κομμάτια. Η φέτα που σας έχω δώσει στη συνταγή αυτή είναι η λιγότερη που μπορείτε να βάλετε. Άμα σας αρέσει πολύ η φέτα, μπορείτε να βάλετε και 50 και 100 γραμμάρια παραπάνω. Αλλά ξεκινήστε πρώτα με αυτή τη συνταγή, έτσι όπως σας τη δίνω, και την επόμενη φορά τη φτιάχνετε όπως θέλετε εσείς. Λοιπόν, δεν την ψιλοκόβουμε πάρα πολύ τη φέτα, θέλουμε να μείνουν ολόκληρα κομμάτια μέσα. Όπως είδατε, τη χοντρόκοψα με το χέρι μου και παίρνουμε ένα κουταλάκι και ανακατεύουμε. Πόσο εύκολο ψωμί να το κάνουμε αυτό. Ποιος δεν μπορεί να φτιάξει αυτό το ψωμί, πείτε μου. Και άνθρωπος που δεν έχει ασχοληθεί ποτέ μα ποτέ με τη μαγειρική, βαριέται να πάει στην κουζίνα. Είναι ένα ψωμί που με τον τρόπο μόνο που σας έδειξα ότι γίνεται, πραγματικά σου κινείται το ενδιαφέρον να το φτιάξεις. Πόσο μάλλον όταν το δοκιμάσετε, που θα μπει στο καθημερινό σας μενού και θα το φτιάχνετε όλη την ώρα. Λοιπόν, το μείγμα μας είναι έτοιμο. Βγάζω το ταψάκι μου από το φούρνο και θέλω να δείτε πώς έχει καεί το βούτυρο. Έχει καραμελώσει. Το βλέπετε. Έχει γίνει beurre noisette. Αυτό θέλαμε να γίνει. Και ρίχνω το μείγμα από το ψωμί στο καυτό βουτυράκι. Γιατί κάψαμε το βούτυρο, αυτό πρέπει να το καταλάβετε. Επειδή ψήνουμε πάρα πολύ λίγη ώρα το ψωμί μας στο φούρνο, μιλάμε ότι το ψήνουμε 15-20 λεπτάκια, αναλόγως πόσο δυνατός είναι ο φούρνος σας, δεν προλαβαίνει να πάρει χρώμα. Οπότε σε ένα ψωμί τι θέλουμε. Θέλουμε να έχει ωραία γεύση, αλλά θέλουμε να έχει και ωραία χρώμα και ωραία κρούστα γύρω-γύρω. Οπότε με αυτόν τον τρόπο, επειδή κάψαμε το βούτυρο, το χρώμα θα το πάρουμε από το καμένο βούτυρο. Και την κρούστα θα την πάρουμε επειδή το ψάκι μας καίει. Αυτή τη στιγμή καίει. Ήδη άρχισε να το ψήνει γύρω-γύρω. Οπότε, κατευθείαν αδειάζουμε το μείγμα μέσα στο ζεστό ψάκι και το πετάμε ξανά πίσω στο φούρνο. 15 με 20 λεπτάκια. Για το καλαμποκόψωμο. Σε μια φόρμα για κέικ ρίχνουμε λίγο βούτυρο και βάζουμε στο φούρνο. Σε ένα τηγάνι καραμελώνουμε με λίγο βούτυρο το καλαμπόκι. Ρίχνουμε στο καλαμποκάλευρο το baking και τη σόδα. Σε ένα μπολ ρίχνουμε το ξινόγαλο, το αυγό, το μέλι και μετά το σοταρισμένο καλαμπόκι. Και προσθέτουμε το καλαμποκάλευρο και τη φέτα. Βάζουμε το μείγμα μέσα στη φόρμα με το βούτυρο και ψήνουμε στους 230 βαθμούς για 15 λεπτά. Λοιπόν, το ψωμάκι μας έχει κρυώσει. Βλέπετε τι ωραίο χρώμα έχει πάρει. Είναι αυτό που σας έλεγα. Το φτιάξαμε. Να μην βάλω το χρόνο ψησίματος. Το χρόνο προετοιμασίας θα πω σε 1,5 λεπτό, όχι παραπάνω. Η γεύση είναι συγκλονιστική, σας το υπόσχομαι αυτό. Ποτέ δεν σας έδινα μια συνταγή απλά για να σας τη δώσω. Θέλω μια συνταγή να τη φτιάξετε, να σας πετύχει, να τη δοκιμάσετε και να την ξαναφτιάξετε. Αυτό είναι το στοίχημά μου. Θέλω να κερδίζω όταν σας δίνω συνταγές. Αυτό το ψωμί μπορείτε να το βγάλετε συνδυαστικά με οποιοδήποτε γεύμα,
δηλαδή δίπλα άμα χρειαζόμαστε ένα ψωμάκι, αλλά μπορείτε να το δώσετε κατευθείαν σαν ένα σνακ ή πρόγευμα στα παιδιά σας, στο φίλο σας, να το πάρετε μαζί σας στη δουλειά. Η γεύση του είναι κάτι που είναι δύσκολο να σας περιγράψω, γιατί είναι τόσο αφράτο και τόσο νόστιμο που μόνο άμα το δοκιμάσετε θα καταλάβετε ακριβώς τη γεύση που έχει. Αυτό το ψωμί εγώ το αγαπώ. Και τώρα ήρθε η στιγμή που σας έλεγα στην αρχή. Θα φτιάξουμε τα μπισκοτάκια μας. Αυτή ίσως και να είναι από τις καλύτερες συνταγές που σας έχω δώσει. Τα μπισκότα σαν μπισκότα από μόνα τους, χωρίς να βάλουμε τη γέμιση καραμέλας, είναι τόσα φράτα που μόλις τα βάλετε στο στόμα σας λιώνουν. Εμείς θα τα γεμίσουμε και με καραμέλα μέσα, οπότε καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Πάμε να δούμε την κάρτα για να ξεκινήσουμε. Για τα μπισκότα με καραμέλα. 270 γραμμάρια βούτυρο, μισή κουταλιά της σούπας κανέλα, εκχύλισμα βανίλιας, 300 γραμμάρια αλεύρι, μία πρέζα αλάτι και 100 γραμμάρια άχνη ζάχαρη. Για τη γέμιση, ένα κουτί καραμελωμένο ζαχαρούχο γάλα. Λοιπόν, πολύ εύκολη συνταγή για μπισκότα και δεν χρειάζεται καν μίξερ. Παίρνουμε ένα μπολ, ρίχνουμε μέσα το αλεύρι, την άχνη ζάχαρη, την κανέλα, τις βανίλιες, μία πρέζα αλάτι. Παίρνουμε το βουτυράκι και το κόβουμε μικρά-μικρά κομμάτια. Μπορείτε να τα κάνετε και με μαργαρίνη σε περίπτωση που νηστεύετε για να τα φάτε σκέτα τα μπισκοτάκια σας ή σε περίπτωση που δεν τρώτε βούτυρο. Λοιπόν, βάζω όλο το βούτυρο μέσα. Εννοείται πως άμα έχετε μίξερ, κατευθείαν γίνεται το ζυμάρι, δεν χρειάζεται να σας το πω αυτό. Απλά θέλω να κάνω τη συνταγή χωρίς μίξερ για να μπορέσουν να τη φτιάξουν όλοι. Λοιπόν, ανακατεύουμε το βούτυρο μαζί με τα υπόλοιπα υλικά μέχρι που το ζυμάρι μας να δέσει. Θα πάρει από 2 λεπτά έως 5 λεπτά. Όχι παραπάνω, θέλω να είστε υπομονετικοί. Βλέπετε ότι τώρα φαίνεται ότι κάτι έχουμε κάνει λάθος, ότι χρειάζεται υγρασία το μείγμα μας. Δεν θέλω να φοβηθείτε, θα εμπιστευτείτε, θα συνεχίζετε να ζυμώνετε με τα χέρια σας μέχρι που να δέσει το ζυμαράκι μας. Να πάρω και ό,τι αλευράκι έχω ρίξει απ' έξω. Τέλεια. Κοιτάξτε. Δεν είναι φανταστικό το ότι φαινόταν ότι κάτι είχαμε κάνει λάθος και τώρα φαίνεται ότι όλα τα έχουμε κάνει ολόσωστα. Λοιπόν, παίρνουμε μία μεμβράνη και έτσι όπως κάθε ζύμη και αυτήν πρέπει να την ξεκουράσουμε στο ψυγείο. Πρέπει να αφήσουμε να δέσουν τα υλικά σωστά μεταξύ τους. Λοιπόν, απλώνεται γιατί είναι πολύ βασικό αυτό που σας δείχνω. Όταν θα βάλουμε στο ψυγείο και θα παγώσει το βούτυρο, άμα το κάνουμε μπαλάκι και τα αφήσουμε έτσι, θα είναι πολύ δύσκολο να τα ανοίξουμε. Ενώ άμα το έχουμε απλωμένο από την αρχή, θα είναι πολύ πολύ πιο εύκολο. Μια χαρά. Λοιπόν, θα τα αφήσετε στο ψυγείο να ξεκουραστεί για τουλάχιστον μία ώρα. Μπορείτε να τα αφήσετε μέχρι και 2 μέρες, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Και 3 να τα αφήσετε πάλι δεν έχει πρόβλημα. Εγώ έχω ξεκουράσει ήδη ένα στο ψυγείο για να ξεκινήσουμε κατευθείαν τα μπισκότα μας. Οπότε, θέλουμε αλεύρι και έναν πλάστη. Και όπως πολύ καλά καταλάβατε, θέλουμε και 2 λαδόκολες. Μία. 2. Το ζυμάρι μας είναι πάρα πολύ, για να το ανοίξουμε όλο με τη μία. Θα το χωρίσουμε στα 4. Και ο μόνος εχθρός που έχουμε για αυτό το ζυμάρι μας είναι η θερμοκρασία. Όσο μένει έξω, μαλακώνει ξανά το βούτυρο, οπότε θα είναι πολύ δύσκολο να το ανοίξουμε. Θέλω να βγάλετε μόνο το κομμάτι που είναι να χρησιμοποιήσετε έξω. Τα υπόλοιπα θα τα ξανατυλίξετε και θα τα βάλετε στο ψυγείο. Εντάξει? Και θα βγάζετε μόνο ένα-ένα κομματάκι, το κομματάκι που είναι να χρησιμοποιήσετε για να ανοίξετε το ζυμάρι σας. Άρα αυτά τα 3 τα βάζω στο ψυγείο. Και επιστρέφουμε να ανοίξουμε το ένα ζυμαράκι μας. Αυτό. Βλέπετε?
αρκετό αλεύρι και από την πάνω και από την κάτω, ίσα ίσα για να βοηθήσουμε να ανοίξει το ζυμαράκι μας. Και συνεχίζουμε να πλάθουμε. Και βέβαια γυρνάω και ανοίγω και από τις άλλες πλευρές. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο είμαι εντάξει. Θέλω περίπου το πάχος του ζυμαριού να είναι όσο 10 φύλλα χαρτί ενωμένα. Δηλαδή περίπου 2 με 3 χιλιοστά. Τώρα, εγώ έχω ένα τσέρκι. Άμα δεν έχετε τσέρκι, παίρνετε μια κούπα. Οτιδήποτε μπορείτε να βρείτε σπίτι σας που θα σας χρησιμεύσει για να κόψετε τα μπισκότια σας, το κάνετε. Βλέπετε, έχουν ακριβώς την ίδια διάμετρο. Εγώ, για να το κάνω πιο εύκολα, το κάνω με τσέρκι και πάω να κόψω τα μπισκοτάκια μου. Μην σας νοιάζει τόσο πολύ να τα κάνετε ακριβώς στη ζύμη σας, γιατί ό,τι περισσέψει το ξαναπλάθουμε και το ξανανοίγουμε. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το ζυμάρι μας αυτό είναι γενικά ανθεκτικό. Αντέχει στη χρήση, δηλαδή να το ξαναπλάσουμε και να το ξαναπλάσουμε. Οπότε μην φοβάστε σε αυτό το σημείο για αυτόν τον λόγο. Λοιπόν, λαδόκολλα. Και πολύ γρήγορα μεταφέρω τα μπισκοτάκια μου, γιατί όσο περνάει η ώρα μαλακώνουν. Αφήνετε λίγο κενό μεταξύ τους, θα ανοίξουν καθώς θα ψήνονται, αλλά όχι πάρα πολύ. Η συνταγή μας βγάζει συνολικά γύρω στα 70-80 μπισκοτάκια με αυτό το κουπάτ, με αυτή τη διάμετρο. Αν τα κάνετε μεγαλύτερα βγάζει λιγότερα, αν τα κάνετε μικρότερα βγάζει περισσότερα. Λοιπόν, καλό θα ήταν να μην ψήνουμε όλα τα μπισκότα μας μαζί στο φούρνο. Ούτως ή άλλως χρειαζόμαστε χρόνο για να τα φτιάξουμε. Οπότε, βάζουμε το ένα ταψί, με το που βγάλουμε το ένα ταψί βάζουμε το επόμενο. Δεν θέλει πάρα πολύ ώρα, θέλουν στον αέρα στους 190 βαθμούς για 9 λεπτάκια με το ρολόι αυτό το σχήμα, αυτό το μέγεθος. Θέλουμε ψηλά η σχάρα στους 190 βαθμούς, 200 το είχα, δεν πειράζει, θα χαμηλώσω. Και όση ώρα πάρει το πρώτο ψάκι μου για να ψηθεί, θα ετοιμάσω το επόμενο. Και πάει λέγοντας μέχρι που να τελειώσω όλα τα μπισκότα μου. Σύμφωνα με τους ιστορικούς, έναν τύπο του σημερινού μπισκότου έφτιαχναν από την νεολιθική εποχή. Πριν από 10.000 χρόνια, οι άνθρωποι έψιναν σε καυτές πέτρες καρπούς σιτηρών ανακατεμένους με νερό. Εγώ έχω ψήσει τα μπισκοτάκια μου. Όταν βάλετε στο στόμα θα πάθετε ζημιά, θα πάθετε πλάκα. Λιώνει στο στόμα, δεν χρειάζεται να μαστίσουμε καθόλου. Είναι το ζυμάρι τόσο ιδιαίτερο, τόσο εύκολο. Και στο τέλος βγάζει τέτοιο αποτέλεσμα που δεν το πιστεύει κανείς όταν το δοκιμάσει. Τώρα ήρθε η ώρα να τα γεμίσουμε με την καραμέλα. Λοιπόν, εγώ έχω dulce de leche για να τα γεμίσω. Dulce de leche ονομάζεται η καραμέλα που γίνεται από το ζαχαρόφο γάλα. Αυτό που κάνουμε είναι το εξής. Πάρα πολύ απλά, παίρνουμε μια κατσαρόλα, γεμίζουμε με νερό μέχρι πάνω και βάζουμε μέσα 5-6 κονσέρβες από ζαχαρόφο γάλα. Προσοχή να γράφει ζαχαρούχο πάνω και όχι ευαπορέ, πρέπει να έχει ζάχαρη μέσα για να καραμελώσει. Το βάζουμε να βράσει για 3,5 ώρες περίπου. Κοιτάζουμε όλη την ώρα να συμπληρώνουμε νερό, γιατί δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση το νερό που θα έχει μέσα η κατσαρόλα να είναι ως εδώ ή ως εδώ. Πρέπει να σκεπάζει τελείως όλη την κονσέρβα, γιατί άμα δεν σκεπάζει την κονσέρβα, θα καραμελώσει το μισό και το άλλο μισό δεν θα καραμελώσει. Πολύ βασικό αυτό που σας λέω. Βέβαια, άμα δεν έχετε 3,5 ώρες για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να το κάνετε στη χύτρα ταχύτητας που θέλει περίπου 45 λεπτά με μία ώρα. Τώρα, με αυτήν εδώ την υπέροχη καραμέλα, θα γεμίσουμε εμείς τα μπισκοτάκια μας. Τι ωραία που έγινε. Αυτή η καραμέλα ανακαλύφθηκε από ατύχημα, να σας πω. Ένας κυνηγός έβαλε το ζαχαρούχο στη φωτιά για να το ζεστάνει, γιατί ήθελε να το πιει ζεστό, και το ξέχασε εκεί. Πήγε για κυνήγι, γύρισε πίσω, ανοίγει το ζαχαρούχο και το βλέπει έτσι. Και από τότε καθιερώθηκε αυτή η συνταγή. Είναι κάποια πράγματα μοναδικά που γίνονται κατά λάθος. Και πάμε να γεμίσουμε τα μπισκοτάκια μας. Θέλω, όταν θα βάλετε την καραμέλα μέσα στο κορνέ, να την πατήσετε λίγο με το χέρι σας για να σπάσει, να μαλακώσει. Για να μπορούμε να γεμίσουμε άνετα τα μπισκοτάκια μας. Κόβουμε το κορνέ. Βάζω και αυτό εδώ γιατί στη συνέχεια θα τα βάλω εκεί πέρα. Και γυρνάμε το μπισκότο. Βάζουμε λίγο από την καραμέλα. Κοιτάξτε εδώ. Θέλει παραπάνω γιατί θα βγουν μετά πολύ γλυκά τα μπισκότα μας. Και πατάμε. Πάει το πρώτο. Πάμε για το δεύτερο. Όταν θα ετοιμάσετε αυτά τα μπισκότα, θα τα πάτε σε φίλους σας. Δεν θα τους πείτε τίποτα. Θα τα δώσετε να τα δοκιμάσουμε. Και θα παίρνετε φωτογραφίες εκείνη την ώρα και μετά θα τις ανεβάσετε στο Twitter να τις δω, να δω τις αντιδράσεις τους, γιατί πραγματικά δεν θα το πιστεύουμε.
σας το υπόσχομαι, ειλικρινά, θα είναι από τα καλύτερα μπισκότα που έχουν δοκιμάσει στη ζωή τους. Θα δοκιμάσω και τα επόμενα. Λοιπόν, άχνη ζάχαρη και κανέλα. Και εδώ το ίδιο. Τι υπέροχα μπισκότα που φτιάξαμε. Χωρίς μίξερ, χωρίς τίποτα. Για τα μπισκότα με καραμέλα. Σε ένα μπολ ρίχνουμε αλεύρι, άχνη ζάχαρη, κανέλα, βανίλια, αλάτι, παγωμένο βούτυρο και ζυμώνουμε. Καλύπτουμε το ζυμάρι με μεμβράνη και το αφήνουμε στο ψυγείο για μία ώρα. Βάζουμε το ζυμάρι ανάμεσα σε δύο λαδόκολες και το ανοίγουμε. Με τη βοήθεια ενός κουπάτ κόβουμε σε μικρά μπισκότα. Ψήνουμε σε ταψί με λαδόκολα στους 190 βαθμούς για 9 λεπτά. Γεμίζουμε τα μπισκότα με την καραμέλα και πασπαλίζουμε άχνη ζάχαρη και κανέλα. Λοιπόν, θα ετοιμάσω και ένα για μένα. Το δικό μου θα το κάνω τριπλό και θα βάλω άλλη μία στρώση. Και το πήγα σε άλλο επίπεδο πια. Είναι άλλο πράγμα. Αυτό είναι ειδική παραγγελία μόνο για μένα. Σας υπόσχομαι ότι το δοκιμάσετε θα καταλάβετε ότι είναι ένα ολοκληρωμένο γλυκό. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Δίνετε δύο μπισκοτάκια στον καλεσμένο σας και του λέτε φάε και μετά έλα πες μου. Φτάσαμε και σήμερα στο τέλος. Ξεκινήσαμε με κεφτεδάκια, γαλοπούλα, σπαγκέτι και σάλτσα ντομάτας. Μαμαδίστικο φαγητό. Συνεχίσαμε με ένα καλαμποκόψιμο, πάλι μαμαδίστικο. Καταλήξαμε στα μπισκότα καραμέλας. Νομίζω ότι και αυτό πρέπει να είναι μαμαδίστικο πια από σήμερα. Είναι φαγητά που άμα ξεκινήσεις να τρως, δεν μπορείς να σταματήσεις. Νομίζω ότι δεν θα τα μπερδέψω. Θα το παίξω πολύ σωστά το παιχνίδι το δικό μου. Θα πάρω τη μακαρονάδα μου και λίγο ψωμάκι και μετά θα γυρίσω πίσω για το γλυκό μου. Φιλάκια πολλά, σας ευχαριστώ πολύ. Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Σήμερα θα σας γυρίσω στις Κυριακές των παιδικών μου. Σήμερα θα γυρίσουμε καλά. Αν το ξαναπάμε την αρχή. Έφτιαχνε. Πάμε την αρχή. Θυμάστε. Θα χτίσω μια οικοδομή. Είμαι σε γύρισμα, δεν μπορώ να μιλήσω. Και τώρα πάλι σε... θα παίξεις τίτλους τέλος σίγουρα. Είναι ο φίλος μου ο Άρης. Με κάβει. Καλά, έχω γύρισμα. Έχεις γύρισμα τώρα. Ναι, πάρ' τη Μέρη. Αύριο πού θα είσαι. Πάλι γύρισμα. Εντάξει, ευχαριστώ, γεια. Πια. Το Μέγκα, παιδιά, πήρε, εντάξει. Η ζωή... Τι λέει. Εντάξει. Καλά, η ζωή είναι καλή για τους πάνω. Για μας, τους μαγειρίσκους, η ζωή. Mega. Mega!